Επιστρέφει δύο φορές την εβδομάδα η ενημέρωση για τον κορονοϊό από τον Σωτήρη Τσιόδρα και τον Νίκο Χαρδαλιά. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η ενημέρωση θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 6 μετά μεσημβρίας και θα παραχωρείται συνέντευξη τύπου του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη και του καθηγητή λοιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα στο Υπουργείο Υγείας. Όταν ο κύριος Τσιόδρας απουσιάζει, όπως αυτή την εβδομάδα, θα τον αντικαθιστά ο κύριος Γκίκας Μαριοκίνης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του ΕΟΔΗ. Η εν λόγω κίνηση έρχεται στον απόϊχο των έκτακτων επιδημιολογικών δεδομένων που έχει δημιουργήσει η έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τον κορονοϊό, κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα παραχωρείται συνέντευξη τύπου του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση κρίσεων κ. Νίκου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη και του καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα στο Υπουργείο Υγείας. Όταν ο κ. Τσιόδρας απουσιάζει, όπως αυτή την εβδομάδα, θα τον αντικαθιστά ο κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του ΕΟΔΗ. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά τα μέτρα και τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και στους χώρους εργασίας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, η νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής. Παράταση μέχρι και την 30 Σεπτεμβρίου της δυνατότητας του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξαποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Δυνατότητα των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να εργάζονται με το σύστημα της εξαποστάσεως εργασίας κατόπιν αιτήματός τους. Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξαποστάσεως. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, ο εργοδότης, ο σύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου ετούντος, που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζομένου, δεν εφαρμόζει τη διάταξη αυτή, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων για την εφαρμογή της, θα υφίσταται πρόστιμο ύψος 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Στον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα προωθήθηκε ο φάκελος του 52χρονου από την Καβάλα που κατέληξε πριν λίγες ημέρες με κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Αυτό που φαίνεται πως προβληματίζει την ιατρική κοινότητα για το θάνατο του 52χρονου είναι η πληροφορία πως δεν είχε άλλα υποκείμενα νοσήματα και πρόκειται για μια περίπτωση η οποία χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης. Ο άτυχος άντρας είχε εισαχθεί στη Μονάδα Ειδικών Λοιμόξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης 26 Ιουλίου, καθώς βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ενώ σε 7 Αυγούστου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχε υποκείμενα νοσήματα. Ένα είναι το γεγονός ότι είναι νεαρός για, αν λάβει υπόψη του, το μέσος όρος των αυτών που πεθαίνουν από κορονοϊό είναι γύρω στα 77 στην Ελλάδα. Και εδώ να σας πω ότι μόνο ένα στους 5 είναι κάτω από 65 έτη. Οι υπόλοιποι 4 στους 5 είναι πάνω από 65 έτη, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ. Σύμφωνα με τη δικιά μου γνώση, ο συμπολίτης μας, ο συμπατριώτης μας, δεν είχε κάποιο υποκείμενο. Διαβάζω και εγώ τα site της Καβάλας. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γιατί αναφέρεται ότι έχει ένα ιστορικό πνευμονίας κλπ. Αλλά είναι μια μεγάλη επιστημονική συζήτηση. Αλλά κάτι σοβαρό, σύμφωνα με τη δικιά μου γνώση, δεν είχε, που να εννοούμε υποκείμενο νοσήμα. Και αυτό, αν θέλετε, γενικεύοντας από την περίπτωση του συμπατριώτη μας, γενικεύοντας, είναι κάτι που το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, ιδίως το Αυγούστου. Από τη διεύθυνση του Πολύδιου Γυροκομείου σχετικά με το θετικό κρούσμα κορονοϊού που εντοπίστηκε σε τρόφιμο του Ιδρύματος, στις 6 Αυγούστου ανακοινώθηκαν τα παρακάτω. Το πρώτο μοριακό τεστ κορονοϊού που έγινε ιδιωτικά με υπόδειξη γιατρού του Ιδρύματος στο συγκεκριμένο φιλοξενούμενο ήταν αμφίβολο, οριακά θετικό.
διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας για νοσηλεία άλλου νοσήματος και στη συνέχεια προωθήθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, από όπου επέστρεψε σε 5 ημέρες. Σε διάστημα 8 ημερών του έγιναν αλλεπάλληλα επαναληπτικά μοριακά τεστ κορονοϊού σε πιστοποιημένα εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και 2 στην Αλεξανδρούπολη, τα οποία ήταν όλα αρνητικά. Πάντα με συμπαραστάτη και αρρωγή του νομίατρου του κυρίου Χρήστου Παπαδόπουλου και του γιατρού του Ιδρύματος, διαλεχτό Μεγκίδη. Παράλληλα έγιναν και συνεχίζουν, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, από 2 τεστ κορονοϊού σε όλο το προσωπικό και τους τροφίμους. Όλα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Στο Πουλίδιο Γυροκομείο, από την εμφάνιση της πανδημίας, εφαρμόζονται αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα πρόληψης και αντιμετώπισης που υποδεικνύει ο ΕΟΔΗ.